Ενημέρωση εδώ και τώρα θέλουν κόμματα και βουλή για τα θέματα της οικονομίας, τις προτάσεις της Τρόικα και τις αντιπροτάσεις της κυβέρνησης για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Σήμερα στην καθιερωμένη σύσκεψη των αρχηγών και εκπροσώπων κομμάτων στη Βουλή αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών με την οποία να του ζητούν να παρευρεθεί στη συνάντηση της ερχόμενης Πέμπτης με στόχο να προβεί σε ενημέρωση για την οικονομία αλλά και για το μεγάλο θέμα του προϋπολογισμού του 2013. Ταυτόχρονα, οι αρχηγοί αποφάσισαν να καλέσουν και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Πανίκο Δημητριάδη, για να ενημερώσει για την έρευνα για τις τράπεζες αλλά και για τους όρους εντολής της. Το πρωί, ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφύτου, αναφέρθηκε στο θέμα των τραπεζών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, γιατί, όπως είπε, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να αναμένουν απευθείας χρηματοδότηση από το μηχανισμό στήριξης για τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε έξοδο από την οικονομική κρίση και τα οικονομικά αδιέξοδα. Δεν παραγράφουμε τις οποιασδήποτε ευθύνες και θέλουμε να το επαναλάβουμε. Ευθύνες υπάρχουν πολυεπίπεδες, σε πολιτικό, εποπτικό, αλλά και στο τραπεζικό τομέα. Πρέπει να βρούμε λύσεις για την χρηματοδότησή μας. Και όσο καθυστερούμε, τόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα που ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν όλες οι τάξεις της κοινωνίας. Ο κύριος Νεοφύτου ανέφερε επίσης ότι έχει καταθέσει την πρόταση νόμου που προβλέπει την υποχρεωτική φορολογική δήλωση όλων ανεξαίρετα των πολιτών. Στη σύσκεψη των αρχηγών συζητήθηκε επίσης επιστολή που έστειλε ο Δημήτρης Σιλούρης στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητά να πιέσει η Βουλή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να αποσταλεί ο προϋπολογισμός στη Βουλή και οι αντιπροτάσεις της κυβέρνησης στην Τρόικα. Ο κύριος Σιλούρης, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκο Αναστασιάδη, αναφέρθηκε στο θέμα του προϋπολογισμού. Πέραν του διαδικαστικού, πέραν του ουσιαστικού, ακόμα και συνταγματικών κόλλημαν αυστηρά ομιλούντες, διότι οι προϋπολογισμοί θα πρέπει να κατατεθούν 3 μήνες πριν το τέλος του χρόνου. Και έστω και αν κατατεθούν, θα είναι προϋπολογισμοί υπό την αίρεση της Τρόικα. Δεν ξέρω τι κατάθεση είναι αυτή, εφόσον καθυστερεί ο πρόεδρος να μας ενημερώσει. Μέχρι τώρα, ο προϋπολογισμός κατατίθεται την τελευταία Πέμπτη, πριν από την 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή, θα έπρεπε να κατατεθεί σήμερα.